Και από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, το θέμα έχει και συνέχεια. Μαζί μας τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο πρώην Δήμαρχος του Νησιού, επικεφαλής της αντιπολίτευσης, της παράταξης Δημοτική Ενωτική Συνεργασία. Καλησπέρα σας, κύριε Βίτσα. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, από την τελευταία ανάρτησή σας, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, έγινε πριν από λίγες ώρες και αναφέρεται ουσιαστικά στο θέμα της χλωρίωσης του νερού, το οποίο νομίζω ότι είναι και το κλειδί της υπόθεσης εδώ και ότι είναι και το σημαντικότερο για το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε, κύριε Βίτσα. Και σας δίνω ευθύς αμέσως το λόγο για να μας απαντήσετε ουσιαστικά γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, φαντάζομαι, πριν ξεκινήσετε να προβείτε σε αυτήν την ενέργεια και να γράψετε κάτι τόσο σοβαρό, θα έχετε τους λόγους σας για να το κάνετε. Αναφέρετε λοιπόν ότι εγκαταλείφθηκε κάθε προσπάθεια μετρήσεων και πώς ακριβώς το λέτε, σε σχέση με τη χλωρίωση του νερού, κάθε έννοια προστασίας του πόσιμου νερού, τους χλωριωτήρες που εγκαταστήσαμε το 2016. Κύριε Σταυλίδου, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να τοποθετηθώ. Εδώ εξελίσσεται θέατρο παραλόγου και ανευθυνότητας. Το θέμα της κρίσης, της ποιότητας, της αμφιβολίας, που τελικά αποδείχθηκε της ποιότητας του νερού, της κακής ποιότητας του νερού του τελευταίου διαστήματος, δεν ξεκίνησε πριν 2 εβδομάδες, ούτε πριν 1 μήνα. Εξελίσσεται από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν εμφανίστηκε θολερότητα στο νερό της χώρας και όταν πολλοί δημότες διαμαρτυρήθηκαν, ρώτησαν τι γίνεται με το νερό. Μιλώ για παραταμένη θολερότητα, δεν μιλώ για περιστασιακή τη 2-3 ώρες που εμφανιζόταν πάντα ανέκαθεν μετά από μια έντονη βροχόπτωση, γιατί μην ξεχνάτε ότι πολλές οι δρομαστεύσεις μας είναι επιφανειακές πηγές. Είναι δρομαστεύσεις σε πηγές. Λοιπόν, για 2-3 ώρες μετά το νερό καθάριζε. Λοιπόν, η παρατεταμένη θολερότητα όμως ανησύχησε πολύ κόσμο. Απάντηση του Δήμου. Προσέφυγε, μήνυσε δημότη, γιατί διαμαρτυρήθηκε και έκανε μια σχετική ανάρτηση. Και παράλληλα δε, κανένα μέτρο, καμιά πληροφόρηση, καμία ανακοίνωση για το τι έγινε, το τι υπάρχει στο νερό, κανένα μέτρο προφύλαξης. Το θέμα συνεχίστηκε. Εμείς δεν τοποθετηθήκαμε πολιτικά στο θέμα αυτό, γιατί ευαίσθητα πράγματα είναι. Πολλοί δήμοι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα ενίοτε, αλλά φροντίζουν να τα αντιμετωπίζουν. Και εμφανίζεται εδώ η περίπτωση δική μας, η οποία με πλήρη ανευθυνότητα προσπαθούν να δικαιολογήσουν εδώ και 1,5 μήνα το τι, με όποιον τρόπο μπορεί να φανταστεί κάποιος, την έλλειψη του ενδιαφέροντος τους. Τι έγινε λοιπόν? Από τη μέρα που ανέλαβαν μέχρι σήμερα δεν έχουν καν χημικές αναλύσεις. Δεν έχουν κάνει μικροβιολογικές αναλύσεις. Δεν θα δείτε καμία ανάρτηση. Τους έχουμε προκαλέσει. Θα μπορούσαν να σταματήσουν τη συζήτηση εδώ, ξέρετε. Δηλαδή μας λέτε ότι από το Σεπτέμβριο του 2019 δεν έχει γίνει καμία μέτρηση στο νερό και στις απαραίτητες αναλύσεις που πρέπει να έχουν γίνει. Οι μετρήσεις γίνανε κατόπιν της διαμαρτυρίας του Δημότη, μία μέτρηση και μόνο τον οικισμό της χώρας. Αυτά που σας ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, αυτή είναι η έλεγχη εξ ανάγκης, έλεγχη αυτά που έκαναν οι υπηρεσίες. Να πω στο σημείο αυτό, κύριε Βίτσα, ότι αναφέρθηκαν στην πρωινή εκπομπή του κυρίου Αποστολίδη στο ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους, στο Σταύρο Αποστολίδη, αναφέρθηκαν στις 9 Φεβρουαρίου, όπου η κυρία Βασιλιάδου, όντως όπως ακούστηκε και στο απόσπασμα που πήραμε για το ρεπορτάζ, αναφέρει ότι γίνονται τακτικοί έλεγχοι και μάλιστα ότι έγιναν οι 3 τακτικοί έλεγχοι. Ας δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των ελέγχων. Δεν είναι. Δηλαδή λέει ψέματα η κυρία Βασιλιάδη. Είναι κοινό αγαθό το νερό και οφείλει ο κόσμος, μάλλον ο κόσμος έχει το δικαίωμα, ο καταναλωτής, να γνωρίζει τις μετρήσεις. Ας δημοσιεύσουν. Ας δημοσιεύσουν τις μετρήσεις από όλα τα δίκτυα, από όλους τις δεξαμενές. Περίπου 16 υδραγωγή έχει Σαμοθράκη, κυρία Σταυλίδου. Λοιπόν, σήμερα ξέσπασε στη χώρα, τώρα. Λοιπόν, αύριο θα ξεσπάσει αλλού η θύελλα. Τι συμβαίνει λοιπόν? Και παρότι ειδοποιήθηκαν με έγγραφα από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ανώτας Εύρου και στις 13 Ιανουαρίου και στις 26 Ιανουαρίου, τι έκαναν λοιπόν? Τίποτα απολύτως. Και εμφανίζεται η περίπτωση για πρώτη φορά ιστορικά και για κανένα δήμο δεν ξανασυμβεί αυτό, να αναλαμβάνει πρωτοβουλία ο Περιφερειάρχης και να επιβάλλει μέτρα προληπτικά, μέτρα προστασίας. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει
εδώ πραγματικά τι είναι? Είναι αποτέλεσμα μιας ολικής ανικανότητας, μιας προσπάθειας να δείξουν ότι κάνουν αλλά δεν κάνουν, και μιας προσπάθειας η οποία είναι πολύ συνηθισμένη στα μέσα ενημέρωσης. Είναι αυτό που συμβαίνει κάθε φορά όταν αισθανθούν εγκλωβισμένοι αντιμέτωποι με την ανικανότητά τους και την ανεπάρκειά τους. Δεν μπορούν να διοικήσουν, λυπάμαι που το λέω, δεν μπορούν, αδυνατούν. Όταν λοιπόν βρεθούν αντιμέτωποι με αυτό, εξαπολύουν μόνο λόγους και λόγια. Όλη η δημοτική αρχή σύσσωμη βγαίνει στα κανάλια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορεί, αποπροσανατολίζει και επιτίθεται προσωπικά, αλλά δεν παρουσιάζουν ποτέ και σε καμία περίπτωση, σε κανένα θέμα που διαφωνήσαμε μέχρι τώρα, κανένα τεκμήριο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Αναφέρονται χίλια δύο. Ανακρίβειες. Χάλασαν, είπε ο Δήμαρχος, χάλασαν, λέει τον περασμένο, 16 οριοτήρες χάλασαν το Σεπτέμβριο επάπαξ. Όχι. Εγκαταλείφθηκαν από τη μέρα που ανέλαβαν δημοτική αρχή. Δεν τους απασχόλησε το ζήτημα αυτό. Δεν είναι πια άδικο ζήτημα για να αποφέρει ψήφους. Σας το πω ευθέως και λυπάμαι που το λέω. Αυτή η ομοίη πραγματικότητα επικρατεί στο Δήμο και δυστυχώς το νησί μας πάει πολύ πίσω με αυτούς τους ανθρώπους να διοικούν και από πλευράς ανικανότητας και από πλευράς έλλειψης άλλων στοιχείων. Να σας πω για τους φετερισμούς. Φετερίζονται τα πάντα. Είτε κυβερνητική πρωτοβουλία είναι, το έκαναν αυτοί. Ιδέα δεν είχαν. Οτιδήποτε έχει προηγούμενη δημοτική αρχή το έκαναν αυτοί. Αλλά δεν μπόρεσαν όμως, δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν τον πληθυσμό από μία επιβάρηση του νερού που θα μπορούσε να λυθεί μέσα σε δύο μέρες. Αν υπήρχε μια υπεύθυνη όμως δημοτική αρχή, να αναλάβει τις ευθύνες της, να πάρει πρωτοβουλίες. Και έπρεπε να φτάσει στο θέμα εδώ. Ξέρετε τα εσερίχια κόλλη στη μέτρηση της 19ης Ιανουαρίου, πόσο ήταν, κυρία? Δεν το ξέρω. Δεν το δημοσίευε. Εμείς θα έχουμε τα έγγραφα. Για να δείτε πόσο υπεύθυνα αντιμετωπίζουμε. Περιμένουμε να πάρουν πρωτοβουλίες, να μας πούν τους ελέγχους, να δημοσιοποιήσουν. Οι δείκτες είναι τρομεροί. Κύριε Βίτσα. Έχει συνδεθεί λοιπόν στο μυαλό όλων. Και μάλιστα και με γνώμη γιατρών και γνώμη άποψη επιστημόνων, ειδικών. Άμεσα έχει συνδεθεί στη σκέψη τουλάχιστον, στη συνείδηση όλων, αλλά και στις απόψεις και στις σκέψεις των γιατρών και των ειδικών. Έχει συνδεθεί άμεσα το νερό με την ευρύτατη γαστρεντερίτιδα, την οποία προσπαθούν να την αποδώσουν σε υιογενή. Υπάρχει υιογενής γαστρεντερίτιδα η οποία περιορίζεται στα όρια ενός χωριού, ενός οικισμού? Ποιο είναι το κοινό στοιχείο ενός οικισμού το οποίο πρέπει να υποπτευθεί κάποιος? Στην περίπτωση μιας εκτεταμένης γαστρεντερίτιδας που αγγίζει το πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ξεπέρασε 40% των μόνιμων κατοίκων της χώρας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τι κίνδυνος υπάρχει? Από ό,τι φαίνεται έχουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία αποδεικνύουν το νερό της χώρας, του οικισμού της χώρας, ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με την κοινοποίηση του Περιφερειάρχη. Τι συμβαίνει τώρα με τους υπόλοιπους οικισμούς? Υπάρχει περίπτωση να έχουμε αντίστοιχες καταστάσεις? Να κινδυνεύει η δημόσια υγεία? Γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα. Και επειδή δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να κινδυνολογήσουμε. Τους καλούμε να δημοσιεύσουν τις μετρήσεις που κάνουν. Λένε ότι προσέχουν. Στην Οικονομική Επιτροπή της 10ης Φεβρουαρίου, προχθές το απόγευμα, κυρία Σταυλίδου, σε μια έκτακτη συνεδρίαση, προσέξτε, δεν την πήραμε είδηση καν ως μέλη της Επιτροπής, στείλαν 5 η ώρα mail, που είμαστε υποχρεωμένοι 5 με 6, να είμαστε στον υπολογιστή δηλαδή. Τέλος πάντων, να κάνουμε μια Οικονομική Επιτροπή στις 7 για να προμηθευτούν χλώριο. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Λοιπόν, όλα αυτά, ό,τι και να πούν, ό,τι προσπάθεια και να κάνουν, πέφτει στο κενό. Είναι μάταιο, πρέπει να δείξουν μια επιθυμότητα και μια σοβαρότητα, να ολοκληρώσουν τη θητεία τους με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι ανώδυνος τελικά και χωρίς επιπτώσεις. Αλλά αυτά τα πράγματα... Κύριε Βίτσα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς μας λέτε ότι από τότε που ανέλαβε η καινούργια δημοτική αρχή τα Ηνία, το Θόκο τέλος πάντων, στην Σαμοθράκη, δεν έχει γίνει καμία ανάλυση. Εσείς το γνωρίζετε, αυτό? Ναι, υποστηρίζω ότι δεν έχει γίνει καμία. Ποια είναι η θέση σας ως αντιπολίτευση από εκεί και έπειτα? Αν έχουν μετρήσεις, θα σας βγάλω στη δημοσιότητα. Ποια είναι η θέση σας ως αντιπολίτευση, κύριε Βίτσα, σε αυτό που μας λέτε τώρα? Δηλαδή, αν εσείς το γνωρίζετε αυτό, με κάποιο τρόπο δεν θα έπρεπε να το... τουλάχιστον να πάτε προς μια κατεύθυνση που να οθήσετε την Δημοτική Αρχή να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα ή να κάνει μετρήσεις. Κοιτάξτε. Εμείς πρόσφατα ανακαλύψαμε
ότι δεν έχουν καμία μέτρηση. Όταν ξέσπασε τόση ανησυχία στον κόσμο και δεν βλέπουμε ότι μια δημοτική διοικητική δεν βγάζει καμία μέτρηση, και η έρευνα, η μικρή έρευνα που κάναμε, απέδειξε ότι τώρα, πρόσφατα, μπορεί κάποιος να είναι εκ των προτέρων καχύποπτος. Δεν μπορεί. Εξ των υστέρων όμως αποδεικνύεται ότι δεν έχουν καμία μέτρηση. Τους προκαλώ, ας βγάλουν μετρήσεις και ας βγάλουν για όλα τα χωριά. Πόσες κάναν, να σας βγάλουν στο ίντερνετ. Δημοσιεύουν αυτά που νομίζουν ότι τους ευνοούν, αλλά εδώ το αποφεύγουν. Θα μπορούσαν να κλείσουν οποιοδήποτε κουβέντα. Να κλείσουν και τα στόματά μας. Να κλείσουν και την κριτική μας. Λοιπόν, τι αποδεικνύεται και τους καλέσαμε επανειλημμένα. Ας βγάλουν τα έγγραφα, τα πρόσφατα. Τους έστειλε η... Εγώ θα τα βγάλω στη δημοσιότητα. Θα βγουν από εμάς δημοσιότητα. Μιλάτε για τα έγγραφα από τη 19η Ιανουαρίου. 13 Ιανουαρίου υπάρχει προειδοποίηση. Τι μέτρο λάβαν, τίποτα. 26 Ιανουαρίου είχαν προειδοποίηση. Τι μέτρο έλαβαν, τίποτα. Και έρχεται εξ ανάγκης ο Περιφερειάρχης, πρωτοφανές για Δήμο, σε δημοτική αρμοδιότητα 100%, και λαμβάνει μέτρα, επιβάλλει μέτρα. Και πολύ ορθά έπραξε. Είναι σαν να μην υπάρχει. Κοιτάξτε, είναι προσβλητικό για τη θεσμική εκπροσώπηση του νησιού μας, ότι ένας άλλος φορέας, ο δευτεροβάθμιος, με άλλες αρμοδιότητες, με πολλές άλλες αρμοδιότητες όμως, να επιβάλλει μέτρα σε ένα Δήμο, ποιος ανίκανος να λάβει μέτρα. Και δεν είναι τόσο το ωραίο, είναι ότι οι δημοτικοί μας άρχοντες, οι σημερινοί, προσπαθούν να ξεγελάσουν τον κόσμο και να το παρουσιάσουν ξανά κατόρθωμα. Εδώ δεν αντιλαμβάνονται δηλαδή, δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι ευτελισμός. Τέλος πάντων, κοιτάξτε, είναι ενδεικτικό το συγκεκριμένο πρόβλημα και η εξέλιξη του και η διαχείριση του μεριά της Δημοτικής Αρχής είναι πολύ ενδεικτική για το που πάει σαν Θράκη. Και πάει ολοταχώς πίσω, τουλάχιστον από πλευράς νοοτροπίας, τρόπου διοίκησης. Λοιπόν, επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να σταματούσουν να μετρούν like, να μην τρώνε τον χρόνο τους, να μετρούν τα like του κόσμου για να επιπλήττουν τον κόσμο που κάνει like σε εμάς και να ασχοληθούν με κάτι ουσιαστικό. Καταλαβαίνετε γιατί μιλούμε. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πουθενά αλλού. Λυπάμαι που το λέω. Λυπάμαι για την πορεία που έχει το νησί σήμερα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι επί της διαδικασίας. Φαίνεται ότι από την Δευτέρα πάει να δρομολογηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει καθυστέρηση, κύριε Βίτσα, στην όλη αυτή τη διαδικασία που απαιτείται για να επανέλθει το νερό στις αναλύσεις που πρέπει, στην κατάσταση που πρέπει για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί? Πιστεύω, κοιτάξτε, σε αυτό τώρα υπάρχουν ειδικότεροι από μένα, δεν μπορώ να πω. Εγώ από μια μικρή εμπειρία που έχω, γιατί ασχοληθήκαμε πάρα πολύ εμείς με αυτό το τομέα, κάναμε πάρα πολλά. Εμείς καθιερώσαμε τους ελέγχους. Εάν επανέλθουν στον σωστό τρόπο και το διαχειριστούν το θέμα, έστω με καθοδήγηση των άλλων, εντάξει, δεν πειράζει, θα την πάρουν. Να μπορούν σε κάποιο χρονικό διάστημα, νομίζω, μπορεί ένα μέσο πρόθεσμο, σε κάποιες εβδομάδες να γίνει. Έως τότε, βέβαια, ο κάτοικος της χώρας δεν θα κάνει μπάνιο, δεν θα μαγειρεύει σύμφωνα με τις οδηγίες και θα παίρνει τα νερά της περιφέρειας που μοιράζει η περιφέρεια νερά. Τα εμφιαλωμένα. Τα πόρτα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια το κάνει. Η περιφέρεια έπραξε τα μέγιστα στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Το ζήτημα εδώ είναι η διαχείριση, αλλά ξέρετε, με ανησυχεί ένας παράγοντας όμως. Με ανησυχεί ένας σοβαρός παράγοντας. Μέσα στα πολλά επιχειρήματα, δίθεν επιχειρήματα, σε αυτή τη διασπορά ευθύνης ότι φταίνουν άπαντες πλην του Δήμου. Λοιπόν, φταίει δεν φταίει, τέλος πάντων, να λάβει τις ευθύνες του και να πράξει αυτά που πρέπει. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πολλά, κατηγορούν και εσάς μεταξύ άλλων για την κατάσταση του δικτύου. Ότι εάν είχαμε καινούργια δίκτυα. Ναι, ακριβώς. Ναι, προσέξτε. Αυτό κι αν είναι ανυπόστατο. Τα πιο καινούργια δίκτυα του κόσμου να έχεις, που εμείς χρειαζόμαστε και δίκτυα, συμφωνώ. Γι' αυτό άλλωστε δουλέψαμε. Έχουμε δύο πολύ μεγάλα έργα σε αυτήν την κατεύθυνση, Γκάλι. Και τα οποία δεν μπόρεσαν ούτε να τα δημοπρατήσουν ακόμα. Πάση περιπτώσει, είναι άλλο κεφάλαιο. Λοιπόν, σας λέω το εξής, ότι και τα καινούργια δίκτυα χρειάζονται προστασία. Με μια μικρή έρευνα να κάνετε και ρωτήσετε, θα δείτε ότι το νερό πάντα χρειάζεται προστασία. Αλλά για να καταλάβετε πώς το σκέφτονται. Και αυτό είναι το επικίνδυνο και το άσχημο. Λοιπόν, δεν είναι όλα αυτά καλά σημάδια και δεν είναι βίωνα σημάδια για την πορεία του τόπου. Αυτά τα λίγα θέλω να πω. Δεν ξέρω αν θέλω να με ρωτήσω κάτι, διάθεση. Το μόνο που θέλω να ρωτήσω συμπερασματικά είναι ότι εσείς καταλήγετε στο γεγονός ότι το όλο πρόβλημα προκύπτει από την ελλειπή χλωρίωση του νερού και τις μετρήσεις που δεν έρχονται στο φως της δημοσιότητας για να γνωρίζουν και οι πολίτες ακριβώς με τι έχουν να κάνουν.
Ναι, εγώ λέω ότι το τομέας προστασία νερού εγκαταλείφθηκε. Ναι. Δεν υπήρχε καν στο σκεπτικό τους. Δεν είναι τομέας ο οποίος προσφέρεται για φωτογραφίες, κατά τις συνήθειες και τις επιδιώξεις τους. Δεν είναι τομέας ο οποίος τον είχαν ξέσπασει δίλα και ενδεχομένως τώρα θα αναγκαστούν να ασχοληθούν, αλλά και αυτό θα το δούμε. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, ελπίζω να επανέλθουν τουλάχιστον για την ασφάλεια. Γιατί κοιτάξτε, με τα ζητήματα δημόσιας υγείας. Για τη δημόσια υγεία μιλούν. Γιατί είναι προτεραιότητα. Είναι πάνω απ' όλα. Ευχαριστήσω δηλαδή, πολύ, κύριε Βίτσα. Δεν μπορεί αυτό. Να μετράει, δεν μπορεί να μετρούν το πολιτικό κόστος ακόμα και όταν απειλείται η δημόσια. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι. Θα έχουμε είναι και συνέχεια από τη φωνή. Αυτονόητες οι απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βίτσα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.